Πλησιάζει η ώρα της Αθήνας για τους αγρότες. Καλύτερα ένα ταξίδι παρά να υποφέρουμε, όχι εμείς. Εμείς φάγαμε το ψωμάκι μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Με φόντο το αυριανό συλλαλητήριο, οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να κατακλείσουν το Σύνταγμα, ζητώντας μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Υπάρχει ενθουσιασμός και αγωνιστική διάθεση. Είναι ένα μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα για όλους μας, αλλά πιστεύουμε ότι συνταγμένα θα καταφέρουμε να φτάσουμε στους στόχους μας, που είναι η Αθήνα, και να αναδείξουμε τα προβλήματά μας. Όσο δύσκολο και να είναι, εμείς θα τα καταφέρουμε. Θα κάνουμε το βήμα να πάμε στην Αθήνα. Οι συνδικαλιστές από σήμερα ξεκίνησαν το δρόμο για την πρωτεύουσα, ενώ έχουν απευθύνει κάλεσμα σε φορείς αλλά και απλούς πολίτες για συμπαράσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες σε πανελλαδικό επίπεδο, έξω από τη Βουλή αναμένεται να παραταχθούν περισσότερα από 200 τρακτέρ, ενώ στο συλλαλητήριο θα συμμετάσχουν τουλάχιστον 2 με 3.000 αγρότες. Ο στόχος των κινητοποιήσεων είναι η κυβέρνηση να καταλάβει τα δίκαια προβλήματα, όπως είπε, η κυβέρνηση των αγροτών και να μας δώσει κάποια από αυτά. Είναι ρίσκο αυτό που κάνουμε να πάμε στην Αθήνα. Είναι 15 ώρες να οδηγήσουμε τα τρακτέρ, αλλά δεν υπάρχει σωτηρία για τίποτα. Αυτό μόνο μας έμεινε και θα το κάνουμε. Τα προβλήματα είναι πολλά και σύνθετα. Ασφαλώς θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά δίπλα τους. Πάντα όμως λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε. Πάντως, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω των τρακτέρ, η κάθοδός τους θα γίνει σε συνεννόηση με την ελληνική αστυνομία, ενώ αναμένεται να καταφθάσουν με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων στις 12 το μεσημέρι έξω από τη Βουλή. Παράλληλα, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Για να είμαστε εκεί πέρα να ενώσουμε τις φωνές μας με όλους τους συναδέλφους της Ελλάδος για να πάρουν το μήνυμα στην κυβέρνηση και στην Αθήνα ότι δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ένα δύσκολο εγχείρημα, ένα δύσκολο ταξίδι. Έχουμε όμως την εμπειρία του 2016, έχουμε και τη θέληση και πολλά νέα παιδιά που βράζει το αίμα τους και είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε, ώστε να δείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι δεν υπάρχει αύριο στον πρωτογενή τομέα αν δεν υλοποιηθούν τα αιτήματά μας. Σε επίπεδο Κρήτη, σύμφωνα με προέδρους τοπικών αγροτικών συλλόγων, θα μεταβούν στην Αθήνα περίπου 70 αγροτοσυνδικαλιστές από τα μεγάλα χωράφια στα Χανιά και 30 από τα πεζά.